Στην πολιτική μα συντάκτρια τη Σοφία Φασουλάκη θα πάμε τώρα. Ακύρωσε την επίσκεψή του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργό. Μετήχε το πρωί σε σύσκεψη για την κατάσταση έτσι όπω έχει διαμορφωθεί. Και όπω ήταν φυσικό, Λίνα, δεν θα μπορούσαν να γίνουν τα εγγένεια τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη με τέσσερι νεκρού που αφήνει πίσω τη η κακοκαιρία Ντάνιελ. Uh, η αλλαγή αυτή του προγραμματισμού του προγράμματο του Πρωθυπουργού έγινε σήμερα, νωρί το πρωί, στον πρωινό καφέ και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργό, όπω είπε και εσύ, ενημερώθηκε από την πολιτική προστασία για την κατάσταση που επικρατεί τώρα, κυρίω στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, αλλά και στο Βόλο που βλέπουμε αυτή την ανυπολόγιστη καταστροφή. Ε, έτσι, λοιπόν, έτσι λοιπόν, θα πρέπει να σου πω ότι όπως όλα δείχνουν τα, η ομιλία του Πρωθυπουργού, η κεντρική του ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά και η συνέντευξη τύπου θα γίνουν εάν όλα πάνε καλά στα μέσα της επόμενης εβδομάδος, πιθανώς Τρίτη ή Τετάρτη. Μένει ωστόσο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Λάρισα και στον, στο Βόλο και στην Καρδίτσα. Στη Λάρισα έχει στηθεί ένα νέο συντονιστικό κέντρο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε όλες τις δυνάμεις και τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου η κατάσταση να συντονίζεται καλύτερα. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το γεγονό ότι δεν πετούν στην περιοχή ένα αέρια μέσα λόγω των κεραυνών. Ενώ, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί το σχέδιο ξενοκράτη λόγω του μεγάλου ύψου το, του νερού. Λινα. είναι δύο μέτρα το νερό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ακόμα οι δυνάμει να επέμβουν. Δεν είναι ώρα για απολογισμό, είπε όσον αφορά τι ευθύνε, είπε ο Παύλο Μαρενάκη πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. πρώτο θα πρέπει να γίνει ο απολογισμό, να δούμε το μέγεθο του προβλήματο και όπω όλα δείχνουν, Λίνα, οι οικονομικέ ζημιέ, πέρα βέβαια από το μεγάλο κόστο των ανθρώπινων ζώων, είναι τεράστιε. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κυβερνητικό τέλεχο μου έλεγε νωρί το πρωί ότι εάν ο Ιανό κόστησε γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ, εδώ το κόστο Φαίνεται τρει ή ακόμα και τέσσερι φορέ μεγαλύτερο. Καταλαβαίνει λοιπόν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για έτοιμα ευρωπαϊκή βοήθεια, έτοιμα βοήθεια από τι Βρυξέλλε. Το είπε ο Πρωθυπουργό πριν από λίγε ημέρε, μιλώντα στην Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και τεσσερι φορες ότι αυτό το έτοιμα θα επισπευστεί η Ελίνα για ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί το κόστο, αυτο το ετοιμα θα επισπευστει η λινα για ευρωπαικα κονδυλια γιατι το κοστο ξαναλεω για τι υποδομέ, για τι επιχειρήσει για τις επιχορηγήσεις, για τα σπίτια, για τους δρόμους, για τους αυτοκινοδρόμους που βλέπουμε, ότι, που βλέπουμε ότι σε περίπου 10 με 15 σημεία έχουν καταρρεύσει. Το κόστος λοιπόν για να αποκατασταθεί όλη αυτή η ζημιά είναι τεράστιο. Ναι, πρέπει να ανακουφιστούν βεβαίω οι άνθρωποι που έχουν χάσει τις περιουσίες τους μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό όμως που είναι το βασικό τώρα είναι να μην θρηνήσουμε θύματα γιατί παρακολουθήσαμε και στα ρεπορτάζ νωρίτερα, υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν, που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, με το νερό να ανεβαίνει, με τη βροχή να μην σταματά, με λασπόνερα παντού, στέγες, μέχρι και τη στέγη των σπιτιών σε αρκετά χωριά, στην Καρδίτσα που πλήττεται ιδιαίτερα έχει φτάσει το νερό. Λοιπόν, και βέβαια, Λίνα, θα πρέπει ναι. να δούμε ναι. στη συνέχεια εάν τα χρήματα που δίδονται προς τις περιφέρειες και τους δήμους αξιο, αξιολογούνται όπως πρέπει και πηγαίνουν εκεί που πρέπει και μιλάω για τα αντιπλημμυρικά έργα, μιλάω για το καθαρισμό των ερεμάτων, αυτό είναι μια επόμενη πρόκληση. Και είναι και και μια μεγάλη πληγή έτσι. διαχρονικά. Σε ευχαριστώ πολύ.